βαρύτητα στον εσωτερικό τουρισμό, με το βλέμμα στραμμένο και στο φθινόπωρο, οπότε έχουν προγραμματιστεί συνέδρια και αθλητικές εκδηλώσεις, δίνει ο Δήμος Ιαννητών, που προχωρά στην αναπροσαρμογή της τουριστικής στρατηγικής του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην πανδημία του κορονοϊού τόσο στη χώρα μας, όσο στα Βαλκάνια και άλλες χώρες που αποτελούν δεξαμενή επισκεπτών για την περιοχή. Πριν λίγους μήνες, ο Δήμος Ιαννητών, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, επένδυαν τουριστικά στις βαλκανικές γειτονικές χώρες, όπως και στο Ισραήλ, καθώς η εικόνα της πανδημίας στις χώρες αυτές τότε ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη. Τα δεδομένα, ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αλλάξει, με τα κρούσματα να αυξάνονται δραματικά στα Βαλκάνια αλλά και στο Ισραήλ, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ερωτηθεί σχετικά. Έτσι, οι εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά την πόλη των Ιωαννίνων, που αναζητά νέους τρόπους για την προσέλκυση του εγχώριου τουρισμού, όχι μόνο για τους δύο εναπομείναντες μήνες του καλοκαιριού, αλλά κυρίως για το φθινόπωρο. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Ελισάφ, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου και την Τετάρτη την ίδια ώρα η Επιτροπή Ανασυγκρότησης, που έχει συσταθεί λόγω των εξελίξεων με τον κορονοϊό. Στόχος των δύο συνεδριάσεων είναι να γίνει εκτίμηση και επανεκτίμηση του σχεδιασμού και της τουριστικής στρατηγικής του Δήμου με βάση τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Παράλληλα, ο κύριος Ελισάφ για μία ακόμη φορά απίφθινε έκκληση για σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και όλων των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού από τους πολίτες αλλά και τους επιχειρηματίες. Η εξέλιξη δεν φαίνεται πιθανό. Υπάρχει ένα plan B, μία δεύτερη εναλλακτική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος και μπαίνει και πολύ ρευστή. Αυτά που πιστεύαμε πριν από λίγους μήνες ανατράπηκαν. Για παράδειγμα, όπως είπατε προηγουμένως, είπαμε να στηριχθούμε στον οδικό τουρισμό από τις γειτονικές χώρες. Όμως η κατάσταση εκεί δυστυχώς εξελίχθηκε πολύ άσχημα, ενώ είχαν πάει πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα, στην χαλάρωση των μέτρων, είχαν πολλά κρούσματα και έτσι ο οδικός τουρισμός στην Ελλάδα έχει περιοριστεί σημαντικά. Είχαμε επίσης την πεποίθηση ότι θα μπορούσαμε να στηριχθούμε στους επισκέπτες από το Ισραήλ, ιδιαίτερα η περιοχή μας, αποκλειστικά η πόλη. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι κατόρθωτο, διότι έχουν και εκεί πάρα πολλά κρούσματα που φτάνουν τα 2.000 την ημέρα. Αριθμός ρεκόρ που δεν είχαν ούτε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Και επομένως θα πρέπει να το πάμε πιο πίσω και τη δυνατότητα επισκεπτών από το Ισραήλ. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για την δική μας περιοχή, διότι μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου έρχονται χιλιάδες Ισραηλινοί τουρίστες. Επομένως, θα πρέπει για το δίμηνο του καλοκαιριού να στηριχθούμε στον εγχώριο τουρισμό και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, ώστε το φθινόπωρο, που εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί είναι και η καλύτερη περίοδος, είναι μια περίοδος συνεδρίων και αθλητικών διοργανώσεων που φέρνουν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη, να προσπαθήσουμε, τηρώντας πολύ αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εφόσον η κατάσταση δεν εκτροχιαστεί. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά να απευθύνω την έκκληση προς όλους, πολίτες, επιχειρηματίες, ότι θα πρέπει με σχολαστικότητα να ακολουθούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ο μόνος ασφαλός δείκτης να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, μην παίρνοντας επιπρόσθετα μέτρα, που σημαίνει περιορίζοντας τους επισκέπτες που έρχονται στην πατρίδα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική τουριστική κίνηση, θα διασώσει θέσεις εργασίας. Και για όλες αυτές τις κινήσεις, τις στοχευμένες που πρέπει να κάνουμε, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε συνάντηση και της Επιτροπής Τουρισμού, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη της Επιτροπής Ανασχεδιασμού του τουρισμού, την οποία έχουμε δημιουργήσει, με σκοπό να δούμε πρακτικά τις απαραίτητες κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική μας για τους επόμενους μήνες. Αλλά λέω, εκείνο που είναι ο βασικός μας στόχος είναι ότι όλες οι μεγάλες διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο, περισσότερες εξαναβολής από τον Μάιο-Ιούνιο ή και άλλες που είχαν σχεδιαστεί για αυτό το χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων.